Απίστευτο και όμως πραγματικό. Ηλικιωμένος από το Ηράκλειο βρέθηκε να χρωστάει στην εφορία 3 δις ευρώ. Είχανε βγάλει ότι χρωστάμε 3 δις, όμως και οι υπάλληλοι κατάλαβαν ότι ήταν λάθος, ήταν πλασματικό το χρέος, όμως δεν μπορούσαμε να απαλλαχθούμε εύκολα από αυτό. Όταν ξαφνικά είδαμε το ποσό στο γραφείο με την υπάλληλο, κοπέλα γούρουρο στα μάτια, όπως και εγώ βέβαια σάστησα, αυτό που με άγχωσε περισσότερο μπορώ να πω ήταν το μετά, δηλαδή πως θα μπορούσα να απαλλαχθώ από αυτό, ο πατέρας μου δηλαδή, από αυτό το χρέος. Σοκαρισμένος και ο γιος του ηλικιωμένου, ο οποίος είχε μεταβεί στην εφορία για να ρυθμίσει χρέος του πατέρα του ύψος 8.000 ευρώ, με τον ίδιο να μην πιστεύει στα μάτια του, αντικρίζοντας το οφειλόμενο ποσό ύψος 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή ρώτησα για ένα άλλο χρέος που υπάρχει εκεί πέρα, ένα χρέος περίπου στις 8.000 του πατέρα μου, το οποίο μου λένε δεν είναι μόνο αυτό, είναι και 3 δις ακόμα. Μια ταραχή την έπαθα, να σου πω την αλήθεια. Και εγώ και υπάλληλος. Υπάλληλος δεν μπορούσε να διαβάσει τα νούμερα βασικά, είχε σαστήσει λίγο η γυναίκα. Οι άνθρωποι μετά από τον ένα, στέναν στον άλλο υπάλληλο και τα σχετικά, μου λέγανε καλή δύναμη, δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι. Για αποτέλεσμα να μου λένε καλή δύναμη, καλά ξεμπερδέματα και τα σχετικά. Στο τέλος μου λέγανε κάποια στιγμή, αν δεν βρεις λύση, μπορεί να πάμε και δικαστικά, δηλαδή να βάλω δικηγόρο, ας πούμε. Το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο. Η περιπέτεια της οικογένειας ξεκίνησε πριν τα Χριστούγεννα, με το γιο του συνταξιούχου να έχει επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου, επικοινωνώντας με όλες τις φορολογικές αρχές και με το ζήτημα να φτάνει μέχρι την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Ο πατέρας μου ήταν αγρότης και παλιότερα είχε φτιάξει μια επιχείρηση με έπιπλα, η οποία όμως είχε κάνει τα κλεισίματά της στο ΤΕΒΕ, στην εφορία, παντού δεν είχε κάποιο θέμα. Και γι' αυτό μας παραξένεψε κιόλας, γιατί δεν είχε κάποιες άλλες δραστηριότητες ή κάτι από έκνομες ενέργειες ή οτιδήποτε. Το οποίο εκεί αρχίσαμε, ας πούμε, να αναρωτιόμαστε τι έχει γίνει. Θα φωνάξει και τις εξεγείνες. Ακόμα και οι υπάλληλοι του ευχήθηκαν καλά ξεπερδέματα. Και αφού η οικογένεια ταλαιπωρήθηκε 5 μήνες με το τέρας γραφειοκρατίας, δόθηκε τελικά λύση, καθώς διαπιστώθηκε ότι το χρέος των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ ήταν πλασματικό. Είναι απλά πλασματικό, δεν είναι. Είναι ψεύτικο, να το πούμε έτσι. Είναι από το σύστημα. Οπότε φαντάζομαι ότι τα Χριστούγεννα σας ήταν πολύ χάλια. Ήταν λίγο χάλια στην αρχή, αλλά μετά σας είπα, διαπιστώσαμε ότι ήταν. Εντάξει, ναι, το Πάσχα ήρθε η Ανάσταση. Και απλά αυτό που ήθελα να καταλήξω είναι ότι δυστυχώς δεν χρειάζεται να καταλήγουμε στα κανάλια για να βρεις το αυτονόητο, να δεις το δίκαιο σου, ας πούμε. Εντάξει.